Η κυβέρνηση βεβαίως περίμενε ως μάνα εξ ουρανού το πόρισμα του Αρείου Πάγου για να συγκαλύψει για μια ακόμα φορά τις τεράστιες ευθύνες της στην υπόθεση των υποκλοπών, όμως είχε και τα χέρια της λυμένα, γιατί το αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων το είχατε συνδιαμορφώσει, το είχατε στηρίξει και ενισχύσει όλοι σας στο όνομα των κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή κανονικότητα που επικαλείστε, το κανονικό ευρωπαϊκό περιβάλλον και βεβαίως αυτό είναι που επιτρέπει στο όνομα, με την επίκληση των λόγων εθνικής ασφάλειας, ό,τι βαφτίζει ως τέτοιο το κεφάλαιο, να γίνονται δεκάδες χιλιάδες νόμιμες και μαζί με αυτά παράνομες επισυνδέσεις, ένα μέρος μόνο των οποίων βγαίνει στο φως. Εξάλλου με τον ίδιο τρόπο δεν βγήκαν λάδι κυβερνητικές ευθύνες συγκαλύπτοντας την ουσία την υπόθεση των υποκλοπών στην έδρα της Κεντρικής Επιτροπής. Το ίδιο ξέπλυμα έκαναν τότε και οι δίθεν ανεξάρτητες αρχές, όπως κάνει σήμερα η δίθεν ανεξάρτητη δικαιοσύνη, της οποίας η ηγεσία διορίζεται από την εκάστοτε κυβέρνηση. Και καμώνεστε ακόμα ότι πέφτεται από τα σύννεφα οι διάφοροι που ανακαλύπτεται ξαφνικά τη χειραγώγησή της, όταν είστε εσείς που απορρίψατε τις προτάσεις του ΚΚΕ για την αλλαγή του τρόπου επιλογής της ηγεσίας. Καμαρώστε τώρα την ανεξάρτητη δικαιοσύνη και το περιβόητο κράτος δικαίου που κλείνεται σε όλες τις πτώσεις. Ένα κράτος της αδικίας, της εκμετάλλευσης, της καταπάτησης κάθε λαϊκού δικαιώματος και ελευθερίας για να θωρακίζεται η εξουσία του κεφαλαίου. Αν αναφερόμουν συγκεκριμένα στον τίτλο του νομοσχεδίου, θα χρειαζόταν πάνω από ένα λεπτό της τοποθέτησής μου. Από το πόθεν έσχες μέχρι την τοποθέτηση αλλοδαπών ανηλίκων σε δομές παιδικής προστασίας, διατάξεις για τους πρόσφυγες μέχρι τα καταφύγια ζώων, όλα φύρδιν μίγδιν μέσα σε ένα νομοσχέδιο που συζητείται σε ασφικτικά χρονικά πλαίσια χωρίς ουσιαστική διαβούλευση στις 30 Ιουλίου. Βέβαια, δεν σας κατηγορούμε για ανικανότητα σοβαρής νομοθέτησης, αλλά για συνειδητή επιλογή. Την κάνετε συστηματικά αυτή την επιλογή και δεν διεκδικείτε βέβαια βραβείο πρωτοτυπίας. Το έχετε συνήθιο όλες οι κυβερνήσεις να περνάτε στα μουλοχτά σημαντικές διατάξεις που εξυπηρετούν τις εκάστοτε οικονομικές και πολιτικές σκοπιμότητες. Και σας καλέσαμε βέβαια να μην το τερματίσετε εντελώς φέρνοντας και τροπολογίες, αλλά εσείς ξεκινήσατε ήδη από χτες. Να περιμένουμε και άλλες τροπολογίες, κύριε Υπουργή. Πόσα είναι τα χρωστούμενά σας για να κλείσουμε? Το να πούμε απλώς ότι οι διαδικασίες αυτές είναι απαράδεκτες είναι λίγες. Ξεκινώντας από το βασικό μέρος του νομοσχεδίου, αν μπορεί να υπάρξει τέτοιο σε αυτό το ετερόκλητο νομοσχέδιο, κάναμε ξεκάθαρο από την πρώτη στιγμή ότι όσον αφορά τις δηλώσεις ποθεν έσχης ως κόμμα, φυσικά και θεωρούμε απαραίτητο τον έλεγχο τόσο στα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα, όσο βεβαίως και σε άλλους υπόχρεους του δημοσίου τομέα, στη δικαιοσύνη, όπου κρίνεται σκόπιμο να ελέγχεται η περιουσιακή κατάσταση, οι γενικότερες οικονομικές συναλλαγές προσώπων που με τον έναν ή τον άλλο τρόπο επιδρούν και έχουν συγκεκριμένο ρόλο στο δημόσιο βίο. Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι τρέφουμε την παραμικρή αυταπάτη, ότι είναι δυνατόν με αυτές τις μεθόδους να διαραγούν οι δεσμοί του αίματος που έχουν τα επιχειρηματικά συμφέροντα με το αστικό κράτος και τους θεσμούς του. Αυτούς που αντικειμενικά γεννούν στο πλευρό των νόμιμων ή των νομότυπων συναλλαγών και τα πολλά φαινόμενα διαφθοράς, φαινόμενα σύμφυτα με το σάπιο σύστημά σας. Γι' αυτό την ίδια ώρα που ντύνεστε υπερασπιστές της διαφάνειας, που χρησιμοποιείτε βαρύγδουπες εκφράσεις και παίρνετε έστω για τα μάτια του κόσμου κάποια μέτρα για να ελέγξετε τα προσωπικά, τα πολιτικά και τα δημόσια πρόσωπα, με το άλλο χέρι όχι απλά κλείνετε τα μάτια, αλλά θεσμοθετείτε και την νόμιμη επιρροή των ισχυρών επιχειρηματικών ομίλων πάνω τους. Υπάρχει αλήθεια πιο κραυγαλαίο παράδειγμα
από τη θεσμοθέτηση της επιρροής των λόμπι που όλοι μαζί ψηφίσατε, όλοι μαζί, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Λύση στο Ευρωκοινοβούλιο, για να διαφυλαχθεί, λέτε, η δυνατότητα των λόμπι να επηρεάζουν τις αποφάσεις του Ευρωκοινοβουλίου ως συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό μάλιστα στον απόϊχο του Κατάρ Γκέιτ της κυρίας Καϊλή. Αυτά είναι τα συστατικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος που υπερασπίζεστε, που διαμορφώνουν το έδαφος για τις ύποπτες συναλλαγές, για τη σαπίλα και τη διαφθορά, φαινόμενα για τα οποία κάθε φορά καμώνεστε ότι πέφτετε από τα σύννεφα. Γι' αυτό και βεβαίως τέτοιου είδους αυτά τα φαινόμενα δεν αντιμετωπίζονται με αυτούς τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, που ούτε μπορούν αλλά ούτε και θέλουν, κατά τη γνώμη μας, να κόψουν οριστικά τον ομφάλιο λόρο του συστήματος με αυτά τα επιχειρηματικά συμφέροντα. Είναι εξάλλου γνωστό ότι οι όποιες αποκαλύψεις σκανδάλων έχουν γίνει μέχρι σήμερα δεν έχουν προκύψει στην πραγματικότητα από αυτούς τους ελέγχους, αλλά από αποκαλύψεις που γίνονται μεταξύ των ανταγωνιστικών συμφερόντων. Ή χαμένοι από τη μοιρασιά της πίτας καρφώνουν τους κερδισμένους και πάει λέγοντας. Και τώρα τι έρχεστε να κάνετε με το νομοσχέδιο, κύριε της κυβέρνησης? Βαφτίζετε εξυγχρονισμό τη διαλειτουργικότητα των συστημάτων και την αυτόματη άντληση στοιχείων από τις τράπεζες κλπ. Για τη δήλωση της περιουσιακής κατάστασης, όταν είναι νοπή ακόμα η αρνητική εμπειρία από αυτή την αυτοματοποιημένη συμπλήρωση φορολογικών δηλώσεων με πληθώρα σφαλμάτων και ανακριβιών, που λειτουργήσε ταυτόχρονα και ως άλοθη για τα ασφυκτικά χρονικά περιθώρια που επιβλήθηκαν στους φοροτεχνικούς για την επιβολή τους. Και την ίδια στιγμή, στην ουσία, κλείνεται την όποια χαραμάδα υπάρχει για να μπορέσουν, αν και όποια στοιχεία προκύψουν από τον έλεγχο, να αξιοποιηθούν για τη διελεύκανση των όποιων μεγάλων ποινικών υποθέσεων βγαίνουν καμιά φορά στον αφρό. Αυτό κάνετε με το άρθρο 13, με αυτή την απαράδεκτη σύντμηση της προθεσμίας για τη διατήρηση των ηλεκτρονικών στοιχείων των δηλώσεων στα 5 χρόνια από την υποβολή τους, από τα 15 που ίσχυε μέχρι σήμερα, δηλαδή όσα χρόνια είναι και η προθεσμία παραγραφής των αντίστοιχων κακουργηματικών πράξεων. Όταν είναι πανθομολογούμενο ότι όσες μεγάλες υποθέσεις έχουν απασχολήσει τη δικαιοσύνη αποκαλύφθηκαν αρκετά μετά την παρέλευση της πενταετίας, ιδίως όταν αυτές αφορούν στοιχεία από τράπεζες του εξωτερικού. Βλέπετε και το ξεκαθάρισμα των λογαριασμών χρειάζεται και το χρόνο τους για να οριμάσει. Δεν είναι πιστική η επίκληση από μέρους σας, κύριε της κυβέρνησης, για τη δήθεν συμμόρφωση με την απόφαση της Ολομέλης του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία, εκτός των άλλων, σας πήρε πολύ χρόνο να τη μελετήσετε και να συμμορφωθείτε. Από το 2017 υπάρχει η απόφαση αυτή της Ολομέλειας. Γιατί, αλήθεια, δεν την επικαλεστήκατε προς συμμόρφωση το 2023, που ψηφίστηκε το ισχύουσα διάταξη που μιλούσε για τη 15ετή διατήρηση? Και, εν πάση περιπτώσει, πολύ επιλεκτική είναι η ευαισθησία της κυβέρνησης να συμμορφώνεται με τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων. Γιατί δεν έχετε την ίδια ευαισθησία να συμμορφωθείτε με τις αποφάσεις για τα αναδρομικά των συνταξιούχων, για τις περικοπές των αποδοχών των γιατρών, για όποια δικαστική απόφαση δικαιώνει τελικά σε ορισμένα ζητήματα τους εργαζόμενους, συνταξιούχους κλπ. Είναι τουλάχιστον υποκριτική, αν όχι προκλητική, η επίκληση της νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας για να δικαιολογήσετε τα δικαιολόγητα. Ούτε βεβαίως είναι πιστική η εξήγηση που δώσατε για το άρθρο 8, ότι δήθεν πρόκειται απλά για διόρθωση μιας κακότεχνης λεκτικής διατύπωσης. Αν πράγματι είναι έτσι, κάντε ξεκάθαρο. Θα περιορίζετε ή όχι η υποχρέωση υποβολής πόθεν έσχες
στον ένα χρόνο μετά την απώλεια της ιδιότητας από τα δύο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Θα μπορεί να ελεγχθεί δηλαδή και η επόμενη μέρα μετά δηλαδή από τη χρήση αυτή που ολοκληρώθηκε με τη λήξη της θητείας. Πάντως, σε σχέση, ακόμα και αν το άρθρο 8 έχει πράγματι παρερμηνευθεί και σας παρεξηγήσαμε, σε σχέση με το άρθρο 13, με την πενταετή παραγραφή, κανένα περιθώριο παρερμηνίας δεν υπάρχει. Είναι προκλητική διάταξη, στοχεύει στη συγκάλυψη και είναι προφανές ότι αν δεν αποσυρθεί θα είναι καθοριστική για τη συνολική τοποθέτησή μας στο νομοσχέδιο. Είναι ακόμα ενδεικτικό των προθέσεών σας το γεγονός ότι επιμένετε στον απαράδεκτο αποκλεισμό από την Επιτροπή Ελέγχου όλων των άλλων κομμάτων πλην του κυβερνώντος και της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Το είχαμε επισημάνει και κατά την ψήφιση του νόμου του 23 και πιστική απάντηση δεν πήραμε ούτε τότε ούτε τώρα. Τόσο πολύ φοβάστε αλήθεια ακόμα και έναν ευρύτερο διακομματικό έλεγχο? Ή απλά θέλετε να διατηρείτε στημένο το έργο για να παίζετε το παιχνίδι ανάμεσα στα δύο μεγάλα κόμματα? Όπως με την διαμάχη Μητσοτάκη-Κασελάκη για το πόθεν έσχες, με το άθλιο και προκλητικό στο σόου που στήσατε πριν τις πρόσφατες ευρωεκλογές, για να παρακολουθεί αηδιασμένος ο λαός αυτή την αποκριστική επίδειξη πλούτου, όσο εκείνος αδυνατεί να βγάλει πέρα το μήνα. Βεβαίως, εμείς όλα αυτά δεν τα καταγγέλνουμε και δεν σας τα επισημαίνουμε από την αγωνία που εκφράζουν όλα τα άλλα κόμματα για να μην διαταραχθεί, λένε, η εμπιστοσύνη του λαού στο αστικό πολιτικό σύστημα. Σωστά δεν σας έχει καμιά εμπιστοσύνη ο λαός και αυτή η αμφισβήτηση πρέπει να γίνει ακόμα βαθύτερη, ακόμα πιο ριζική, αν θέλει πραγματικά να απαλλαγεί από όλη αυτή τη σύψη και τη δυσοδεία που είναι σάρκα από τη σάρκα του συστήματός σας. Σε ένα τέτοιο λοιπόν αντιδραστικό σύστημα δεν περιμένουμε να είναι και μεγαλύτερη η έγνοια σας σε πιο ευαίσθητα ζητήματα όπως αυτά που περιγράφονται για παράδειγμα στο τρίτο μέρος του νομοσχεδίου. Για τις αποφάσεις τοποθέτησης αλλοδαπών ανηλίκων σε δομές παιδικής προστασίας, ανάδειχης οικογένειας κλπ. Αναφέρθηκα αναλυτικά στην Επιτροπή σε αυτό το παντελώς γκρίζο, θολό τοπίο που αφορά τα λεγόμενα γερμανικά αναμορφωτήρια. Πρόκειται για μια βαθιά αντιδραστική, αντιπαιδαγωγική και απάνθρωπη πραγματικότητα με θύματα της ανήλικα παιδιά. Πραγματικότητα που στηρίζεται στη λεγόμενη δικαστική συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που βεβαίως και αυτοί την έχουν στηρίξει με τα μπούνια όλα τα άλλα κόμματα στην Ευρωβουλή και τώρα διαμαρτύρονται για τον τρόπο εφαρμογής της. Η Ελλάδα, έτσι αναγνωρίζοντας δικαστικές αποφάσεις που κατά τη γερμανική νομοθεσία δίνουν ουσιαστικά τη δυνατότητα να εξορίζονται σε άλλες χώρες ανήλικα παραβατικά παιδιά για να σοφρονιστούν άκουσον, αν είναι δυνατόν, έχει διαμορφώσει τέτοια ιδιότυπα αναμορφωτήρια σπαρμένα σε διάφορες περιοχές, κυρίως στον Εύρο αλλά και στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη αλλού, τα οποία μάλιστα ως επιτοπλίστων αφορούν στην πραγματικότητα ιδιωτικές επιχειρήσεις. Τελικά δεν είναι τυχαίο που μέσα και από την πρόσφατη αναμόρφωση του ποινικού κώδικα αλλά και προηγούμενα επιχειρείται διαρκώς να ανοίγεται πόρτες και παράθυρα για την παράδοση και αυτού του ευαίσθητου τομέα της σοφρονιστικής αντιμετώπισης ανηλίκων και όχι μόνο σε κάθε λογής ιδιωτικά συμφέροντα ΜΚΟ και πάει λέγοντας. Έχετε πάρει και εδώ και χρόνια το know-how μέσω Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γερμανίας και λοιπόν. Ποιος έχει αλήθεια λόγο για τις συνθήκες υπό τις οποίες διαβιούν αυτά τα παιδιά, για τις σοφρονιστικές μεθόδους, την αγωγή, τη μεταχείριση και τα μέτρα επανένταξης που εφαρμόζονται? Πίσω από αυτή τη διελκυστίδα μεταξύ της αρχής της εγκύτητας ή της ειδικότητας, επιχειρείται στην πραγματικότητα να κρύψετε ότι το βέλτιστο συμφέρον του παιδιού δεν υπηρετείται από υποστελεχωμένες κοινωνικές υπηρεσίες, από ακατάλληλες υποδομές κλπ.
ούτε βέβαια όταν για τόσο ευαίσθητα ζητήματα παραμένει ανεκπλήρωτο το αίτημα για οικογενειακά δικαστήρια με επιμελητές ανηλίκων, αντίστοιχο επιστημονικό προσωπικό, εισαγγελείς ανηλίκων που θα εκπληρώνουν τον προστατευτικό τους κυρίως ρόλο και όχι τον κατασταλτικό βεβαίως, απέναντι σε παιδιά που είναι περισσότερο τα ίδια σε κίνδυνο από ό,τι αυτά αποτελούν. Έτσι και για τα υπόλοιπα μέρη του νομοσχεδίου, μάλλον κανείς θα άξιζε να σταθεί περισσότερο σε αυτά που δεν λύνονται με τις προτεινόμενες διατάξεις. Και στο έκτο μέρος, σε σχέση με τις λοιπές διατάξεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ δεν κάνετε το παραμικρό για να ικανοποιήσετε τα πιεστικά ζητήματα και ανάγκες των δικαστικών υπαλλήλων, σε σχέση με την υποστελέχωση, τις υποδομές, τις δίκαιες μισθολογικές απαιτήσεις, αξιώσεις τους που παραμένουν, το Υπουργείο δείχνει μια διαρκή μέρημνα για τη δημιουργία μιας κατά κάποιο τρόπο υπαλληλικής αριστοκρατίας, έναν υβριδικό κλάδο εργαζομένων που στην πραγματικότητα δεν έχει καμία σχέση με τον κλάδο των δικαστικών υπαλλήλων, ο οποίος εκτελεί και καθήκοντα που στην παρούσα φάση μάλλον αποτελούν πολυτέλεια για το πολύπαθο δικαστικό σύστημα της χώρας μας. Βεβαίως, κι αλλού δείχνει ανεξήγητο ζήλο το Υπουργείο και μάλιστα είναι ακόμα πιο ύποπτη η σιγή που τηρήσατε μέχρι τώρα στη συνεδριάση των Επιτροπών. Σας το έχω θέσει κατ' επανάληψη το ερώτημα, κύριε Υπουργέ, και απάντηση δεν παίρνουμε. Ποιος είναι ο λόγος για αυτές τις εμβόλυμες και ευσπευμένες παρεμβάσεις στα θέματα των διοικήσεων των δικαστηρίων? Όταν μόλις πριν 2 χρόνια ψηφίστηκε ο προηγούμενος νόμος και όταν επίκειται συνολική τροποποίηση του κώδικα δικαστηρίων. Γιατί από τη μια παρατείνεται ανετιολόγητα τη θητεία σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή και στα δικαστήρια γενικώς και αορίστως λέτε που επίκειται η μετεγκατάστασή τους, ενώ απ' την άλλη διακόπτεται βιαίως τις θητείες από τα 4 στα 2 χρόνια των λοιπών διοικήσεων των δικαστηρίων που δεν εκλέγονται, όπως για παράδειγμα αυτό της Λάρισας, παρεμβαίνοντας ευθέως στις εν ενεργεία διοικήσεις. Ποιες είναι οι ενοχλητικές διοικήσεις που κόπτεστε να αλλάξετε αρων-άρων? Και τι αντίκτυπο ενδεχομένως θα έχει αυτός ο χειρισμό ανοιχτών υποθέσεων? Τέλος, συνοπτικά 2 λόγια για τα τελευταία άρθρα 46 έως 50 που αφορούν τους πρόσφυγες και μετανάστες. Η επαναφορά στο άρθρο 46 της πρόβλεψης για τη διοικητική κράτηση εν ώψη της απέλασης να αποτελεί αυτή έσχατο μέτρο, με μια σειρά βέβαια και εκεί εξαιρέσεις, είναι τουλάχιστον αυτονόητο μέσο. Αλλάζει όμως το βασικό. Αλλάζει το γεγονός ότι όλη η διαδικασία επιστροφών και απελάσεων στηρίζεται σε ένα παντελώς άδικο νομοθετικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αστικών κυβερνήσεων που έχουν κάνει κυριολεκτικά σουρωτήρι τη συνθήκη της Γενέβης? Αλήθεια, όταν πάνω από το 1/4 των ανθρώπων που τέθηκαν το 2023 υπό προαναχωρησιακή κράτηση προέρχονται από Αφγανιστάν, από Συρία και Παλαιστίνη, δηλαδή από περιοχές που έχουν αιματοκυλιστεί και συνεχίζουν σήμερα να διαλύονται από τις κάθε είδους υπεραλιστικές επεμβάσεις. Τι είναι αυτοί, αν όχι δικαιούχοι ασύλου και διεθνούς προστασίας? Όσο για τις προβλέψεις για κατάλληλους χώρους κράτησης, αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης κλπ, είναι όχι απλά ευχολόγιο και διακηρύξεις, αλλά εμπεγμός όταν μιλάμε για τα προκεκά σε Αμυγδαλέζα, Κόρινθο κλπ, που είναι πραγματικά ντροπιαστικά για τις συνθήκες διαβίωσης. Όπως βεβαίως εμπεγμός και πρόκληση είναι να βάζεις ως εναλλακτικό μέτρο της κράτησης τη χρηματική εγγύηση σε πάμφθοχους ως επιτοπλίστων ανθρώπους. Το ίδιο προβληματική είναι και η παρέκκληση από την υποχρέωση του ελάχιστου της παροχής ξεχωριστού καθαλήματος στις οικογένειες, ώστε να επιτρέπεται, που συνεχίζεται να το επιτρέπεται, ναι μεν μόνο στις περιπτώσεις κράτησης στα σύνορα και τις ζώνες διέλευσης λιμένων ή αερολιμένων, αλλά είναι γνωστό ότι με την επίκληση των έκτακτων ή των ειδικών συνθήκων αυτή η παρέκκληση συνεχίζει να γίνεται κανόνας. Τέλος, και κλείνω με αυτό κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για την ανοχή, σε σχέση με την κατά προτεραιότητα εξέτες των αδειών εποχικής εργασίας για όσους έχουν ήδη δουλέψει μια πενταετία,
Στην πραγματικότητα είναι γνωστό ότι αφορά εργαζόμενους που δουλεύουν για χρόνια στην Ελλάδα και παρόλα αυτά συνεχίζεται το απαράδεκτο καθεστώς της εποχικότητας. Οι όποιες ασφαλιστικές δικλείδες είναι υποκριτικές. Στην πραγματικότητα μιλάμε για ένα μηχανισμό εξασφάλισης φθηνού εργατικού δυναμικού, όσου και όπως το θέλει κάθε φορά η εργοδοσία, και όχι για την ανάγκη μετανάστες που ζουν και εργάζονται για χρόνια στη χώρα μας να μπορούν να νομιμοποιηθούν χωρίς δυσμενείς όρους και προϋποθέσεις που διαιωνίζουν την ομοιρία τους. Περισσεύει λοιπόν και εδώ η υποκρισία των διακηρύξεων για το περιβόητο κράτος δικαίου, για τις συστάσεις των Ευρωπαϊκών Επιτροπών που αφήνουν όμως άθικτο όλο το ασφικτικό αντιδραστικό πλαίσιο και αρκούνται σε ορισμένα κατ' ελάχιστο μόνο επιβεβλημένα στρογγυλέματα.